Πάμε στο Μανώλη Κοστίδη, στην Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου επέστρεψε εσπευσμένα από το Καζάν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και έχει συγκαλέσει έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας στο αεροδρόμιο. Αυτό είναι εντυπωσιακό πράγματι. Είναι σε εξέλιξη. Τι ξέρουμε, Μανώλη? Αυτό που γνωρίζουμε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε εδώ τους αξιωματούχους για να γίνει αυτή η έκτακτη σύσκεψη στο παλιό αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, στο Ατατούρκ. Έφυγε νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματίσει να φύγει. Έτσι. Έφυγε νωρίτερα. Mm. Έφυγε νωρίτερα γιατί υπάρχουν πολλές εξελίξεις στο τρομοκρατικό χτύπημα και βεβαίως ο φόβος για το τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα. Και ποιοι δεν ήταν εκεί, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο Γκιουλέρ, ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών, ο Καλίν, ο υπουργός εξωτερικών, πολλοί αξιωματούχοι για να δουν το τι θα συμβεί και αναμένεται κάποια ανακοίνωση. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε, 2 ώρες συζητούσαν για τις εξελίξεις και αυτό δείχνει την ανησυχία που υπάρχει και στον Πρόεδρο αλλά και στους Τούρκους αξιωματούχους για αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα. Δεν είναι απλό πράγμα, λένε, αυτό που συνέβη στην Τούσας. Υπάρχει όμως ανησυχία και για άλλα χτυπήματα, Μανώλη. Κοιτάξτε, Σία, υπάρχει. Υπάρχει, διότι στα αεροδρόμια όταν έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα, όταν υπάρχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα σε διάφορους πιθανούς στόχους και σε μεγάλες πόλεις, σαφώς υπάρχει. Υπάρχει ένας συναγερμός. Την άλλη, μια εικόνα που προκάλεσε εντύπωση είναι στην τουρκική αεροδιαστημική βιομηχανία, όπου απογειώθηκαν σήμερα ελικόπτερα τουρκικής παραγωγής, εκεί παράγονται αεροσκάφη, διάφορα αεροσκάφη και πετούσαν γύρω-γύρω από την περιοχή για να ρίξουν την αποφασιστικότητα, όπως λέει, της Τουρκίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αλλά καταλαβαίνεις, χθες έγινε τρομοκρατικό χτύπημα, σήμερα απογειώθηκαν αεροσκάφη και διάφορα ελικόπτερα. Επίδειξης δύναμης και να δείξουν ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν τους έπληξε αυτό το χτύπημα. Μανώλη, αυτές οι καταγγελίες από την αντιπολίτευση ότι δήθεν γνώριζαν για το τρομοκρατικό χτύπημα, τι είναι? Ο Ümit Özdag, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκης, είχε συμμαχήσει κάποτε με τον Τούρκο πρόεδρο στο παρελθόν, υποστήριξε ότι οι τουρκικές αρχές εδώ και μία εβδομάδα γνώριζαν για πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα. Βέβαια δεν ήξεραν πού. Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν έλαβε κάποια μέτρα, κυρίως σε τέτοιες καταστάσεις. Υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα στικάκι που βρέθηκε από τις τουρκικές αρχές και έδειχνε στόχους αλλά και πιθανές δολοφονίες προσώπων. Άρα καταλαβαίνουμε ενδεχομένως για το τι συμβαίνει στην Τουρκία. Δεν έχουν διαψευστεί. Αυτές οι δηλώσεις έγιναν το πρωί μέχρι το απόγευμα, μέχρι τώρα που μιλάμε, το βράδυ. Δεν έχουν γίνει ούτε διαψεύσεις, ούτε δηλώσεις σχετικά με το ζήτημα αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη.